Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Σαββατοκύριακο στις 11 και 12 του Οκτωβρίου διεξήχθη στο νησί της Σερβίας το βαλκανικό πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου. Εκεί συμμετείχαν δύο αθλητές από τη Σπάρτη με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, οι οποίοι είναι ο Χριστάκος ο Δημήτρης και ο Δημητρόπουλος ο Βασίλης. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μου, ήταν ένας αγώνας αντοχής. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα ήταν αυτός ο αγώνας? 60 χιλιόμετρα. Πόσα? 60 χιλιόμετρα. Ήταν τύπου σιρκουή, δηλαδή κάναμε μια συγκεκριμένη πίστα αρκετές φορές. Συγκεκριμένα ήταν 11 γύροι. Ο κάθε γύρος ήταν περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Και ήταν κυρίως ευθεία, με πολύ μικρά κομμάτια ανηφόρες. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε τέτοιο μεγάλο γεγονός, σε τέτοιους μεγάλους αγώνες? Με τα χρώματα της εθνικής στο εξωτερικό, ναι, ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πώς πήγαμε? Την πρώτη μέρα βγήκαμε ένατη θέση, όπου ήταν αγώνας χρονομέτρο. Βγήκαμε ένατη και 13η θέση, όχι αρκετά καλά. Και τη δεύτερη μέρα που ήταν ο αγώνας αντοχής, το σιρκουί, ο Δημήτρης από εδώ πήρε την πρώτη θέση. Και εγώ δεν κατάφερα να τερματίσω επειδή είχα πρόβλημα με το ποδήλατο. Εξού και το μετάλλιο που βλέπω στο στήθος σου. Πώς ένιωσες? Εντάξει, ένιωσα χαρούμενος, σίγουρα. Ήταν σίγουρα κάτι που δεν περίμενα. Γιατί θεώρησα πρώτη φορά με τα χρώματα της εθνικής, έναν αγώνα διεθνή, ότι ήταν λίγο πιο αποδεικτικά τα πράγματα, αλλά δεν πάμε να είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Για πείτε μου, όλο αυτό, εκτός από εσάς και τη δύναμη που είχατε για να το καταφέρετε, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που σας βοηθήσανε? Βέβαια. Και ήτανε? Σίγουρα. Καταρχάς, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προπονητές μας, τον Βασίλη Γιαννιώση και τον Χρήστο Βορβή, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας και πρόσφεραν αμέριστη βοήθεια σε εμάς. Γι' αυτό και ξαλοκαταφέραμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει. Ανοίγεται στο Σπαρδιατικό Γυμναστικό Σύλλογο, έτσι. Και επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Κάρνο Παναγιώτη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει σημαντικά όσον αφορά το στήσιμο των ποδηλάτων και την παροχή των υλικών, και επίσης και τον Νταβουτζάν Κοσμά από την Καλαμάτα. Πιστεύετε ότι, ποιες είναι οι επιθυμίες σας για το 2015? Θέλετε να ξανασυμμετέχετε σε ένα τέτοιο γεγονός? Θα προσπαθήσετε? Τι ονειρεύεστε? Λοιπόν, καταρχάς ο πρώτος στόχος μας είναι το πανελλήνιο στο ποδηλατοδρόμιο της πίστας. Μετά από εκεί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μια καλή θέση στο πανελλήνιο δρόμο αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και μια θέση του χρόνου στην εθνική. Ναι, σίγουρα για αυτού του τύπου τον αγώνα παίζει σημαντικότερη βαρύτητα ο αγώνας της αντοχής δρόμου. Ο αγώνας πίστας που είναι τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο και είναι πιο πολύ αγώνας σπριντ και όχι τόσο αντοχής όπως αυτός που τρέξαμε τότε, αλλά δεν πάει να είναι και αυτός ένας στόχος μας. Ήταν μεγάλη επιτυχία και για την μεταχρώματα της Εθνικής αυτό που επιτύχατε, αλλά και για τη Σπάρτη που δύο παιδιά από εδώ κατάφεραν να φτάσουν τόσο ψηλά. Πριν τελειώσουμε, θα θέλουμε να αναφερθούμε ξεχωριστά στον Χριστούρη Παναγιώτη, ο οποίος είναι έφορος του Σωματείου Σπαρτιατικού, αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και ταμείας στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, και μας έχει στηρίξει από την αρχή της θήτειας μας ως ποδηλάτες και σίγουρα μας έχει βοηθήσει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Yes.